χιλιάδες εκθέματα του Βρετανικού Μουσείου ανήκουν σε άλλες χώρες, οι οποίες εδώ και χρόνια επίσης ζητούν από τη Βρετανική κυβέρνηση τον επαναπατρισμό τους. Τα Χάλκινα του Μπενίν. Πρόκειται για εκθέματα τα οποία χρονολογούνται από τον 13ο μέχρι τον 16ο αιώνα και κοσμούσαν το άλλοτε βασιλικό παλάτι της Νιγηρίας όταν τα βρετανικά στρατεύματα το λαιλάτισαν. Το Βρετανικό Μουσείο αναγνωρίζει ότι πρόκειται για αποκτήματα επιθετικής επέκτασης, ωστόσο είναι θετικό μόνο στο ενδεχόμενο του δανεισμού τους και όχι του επαναπατρισμού. Η στήλη της Ροζέτας. Η Αίγυπτος συγκαταλέγεται στις χώρες που διεκδικούν την επιστροφή πολιτιστικού της πλούτου από τη Βρετανία. Πρόκειται για τη στήλη της Ροζέτας, η οποία χρονολογείται στον 2ο π.Χ. αιώνα και προέρχεται από τον ναό του Πτολεμαίου του 5ου του Επιφανούς. Φέρει εγχάρακτη επιγραφή στην Αιγυπτιακή και Ελληνική γλώσσα και αποτελεί το κλειδί για την αποκρυπτογράφηση των ιερογλυφικών. Η πέτρινη πολύτιμη πλάκα υφαρπάχτηκε το 1799 από τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη, κλάπηκε από τη Βρετανική Αυτοκρατορία το 1801 μετά την νίκη της επί των Γάλλων και εκτίθεται στο Βρετανικό Μουσείο. 23.000 κινέζικοι θησαυροί. Τον επαναπατρισμό περισσότερων από 20.000 αντικειμένων κινέζικης ιστορίας και πολιτισμού που εκτίθενται στο Βρετανικό Μουσείο αιτείται και η Κίνα μετά την πρόσφατη αποκάλυψη μεγάλης κλοπής. Ανάμεσά τους ο μεταξωτός πίνακας, ο οποίος χρονολογείται μεταξύ 400 και 700 μετά Χριστόν και θεωρείται ως ένα από τα κορυφαία αριστουργήματα του κινέζικου πολιτισμού. Τα γλυπτά της Ινδίας και το διαμάντι. Η Ινδία ζητά μία σειρά από 120 γλυπτά και επιγραφές που προέρχονται από το μεγάλο ναό του Αμαραβάτη, ένα από τα παλαιότερα, μεγαλύτερα και πιο σημαντικά βουδιστικά μνημεία στην αρχαία Ινδία, αλλά και το περίφημο διαμάντι Κοχινούρ, ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα διεθνώς που κοσμούσε το εντυπωσιακό στέμα της Βασίλισσας Ελισάβετ στο σημείο του Σταυρού. Η Ουαλία ζητά τον επαναπατρισμό της Χρυσής Κάπας του Μόλτ και την ασπίδα του Μουέλ Χέποκ, το νησί του Πάσχα ένα γλυπτό από βασάλτη ύψους 2 μέτρων και η Αιθιοπία τη συλλογή της Μακτάλα.